Δόσεις θανάτου κρυμμένε στο παπούτσι του είχε ένα 40 διάχρονο χανιώτη, ο οποίο συνελήφθη νωρί το πρωί στην περιοχή τη Σούδα, λίγα λεπτά μετά την αποβίβασή του από το πλοίο τη γραμμή. Αστυνομικοί του τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Χανίων, αξιοποιώντα πληροφορίε, εντόπισαν τον 40 διάχρονο, ο οποίο είχε στην κατοχή του πάνω από 100 γραμμάρια ηρωίνη. Συνολικά 23 δόσει του σκληρού ναρκωτικού, οι περισσότερε σε βράχου, βρέθηκαν στη σόλα του παπουτσιού του. Σύμφωνα με πληροφορίε, φέρεται να ταξίδεψε στην Αθήνα για να προμηθευτεί τα ναρκωτικά με σκοπό να τα διακινήσει στα χανιά. Με την ποσότητα των ναρκωτικών που μετέφερε από την Αθήνα, ο 42χρονο θα σκορπούσε στι πιάτσε των τοξικομανών των χανίων περισσότερε από 600 δόσει ηρωίνη. Στο σπίτι του συλληφθέντα, στην περιοχή τη Νέα Κοιδονία, βρέθηκαν δύο ακόμη συσκευασίε ηρωίνη ποσότητα κάναβη, ναρκωτικά δισκία, μία μικρή ζυγαριά ακριβία και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία ο 42χρονο χρησιμοποιούσε για τι παράνομε συναλλαγές του. Μετά την σωματική έρευνα που διενήργησαν στον 42χρονο, άνδρες του τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνσης ασφάλεια Χανίων, προχώρησαν σε έρευνα και στο σπίτι του δράστη. Ο 40διάχρονος, ο οποίος είναι αέργος και ζει μόνος του στα χανιά, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την κατηγορία της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.